Και θέλουμε να ξέρουμε αυτό που λέει όλος ο κόσμος. Πού το πάει η κυβέρνηση? Με τη διαφορά ότι το ερώτημα πού το πάει η κυβέρνηση συναρτάται με το ερώτημα πού το πάνε οι δανειστές. Πώς δηλαδή συγκροτείται αυτή η συμφωνητική επιθυμία των δύο. Υπάρχει μια μεγάλη αμφιρέπεια, η οποία εκφράζεται και στις αμφισημείες και στην αμφιβολία του λόγου. Δεν έχουμε μια θετική, κατηγορηματική αφήγηση, απεικόνηση του προβλήματος. Και μιλάω για απεικόνηση γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της διαπραγμάτευσης είναι μηντιακό. Δηλαδή ένα μέρος της πληροφορίας, οργανικό κομμάτι της διαπραγμάτευσης, είναι η μηντιακή του απεικόνηση, είναι οι εκφωνήσεις. Το Bloomberg, ο Spiegel, μπαίνουν μέσα οι μεγάλες διαρροές των πρωταγωνιστών. Βεβαίως, αυτό που σημαίνει ότι υπάρχει μια κατασκευή πολιτική η οποία συναρτάται πάρα πολύ με την επικοινωνία. Γιατί συναρτάται με την επικοινωνία? Γιατί πρωτίστως, και μου το επιβεβαιώνουν αυτό που θα σας πω, το ανορθολογικό των προτάσεων των δανειστών, πρωτίστως είναι ένα πολιτικό bullying αυτό που συμβαίνει. Έχει στόχευση, έχει στόχο να απομειώσει την ταυτότητα, την πολιτική ταυτότητα της Ελλάδας και την πολιτική της εκφώνηση. Θεμητό είναι μια πολιτική σύγκρουση πρωτίστως. Νομίζω ότι από αυτή την πολιτική σύγκρουση θα δούμε πάρα πολλούς απολογητές να διαψεύδονται. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Όταν τίθενται όρια τα οποία παραβιάζονται διαρκώς. Επιτρέψτε μου να το κάνω λίγο έτσι πιο γήινο, αν θέλετε. Γήινο είναι αυτό. Αν είναι. Ωραία. Να κάνω κι εγώ ένα ερώτημα που το θεωρώ εγώ γήινο. Τέλος του μηνός πρέπει να πληρώσουμε κάποια λεφτά. Και αυτά τα λεφτά δεν τα έχουμε. Τα αφηγήματα, το τι διοχετεύει τον Bloomberg, το Reuters, το τι διοχετεύουν οι πρωταγωνιστές από την πλευρά των δανειστών, είναι ένα το κρατούμενο. Ουσιαστικά, το άλλο είναι ότι εμείς πρέπει να δώσουμε λεφτά τέλος του μήνα. Δύο φορές δεν έχουν πληρωθεί χρήματα. Επίσης, πάρα πολλά πράγματα έχουν παραβιάσει την τάξη που είχε θεμελιωθεί, μονομερείς ενέργειες, όρια, χρονικά όρια. Όλα τα πράγματα αποκτούν μια τεράστια πλαστικότητα, γιατί νομίζω ότι πίσω απ' όλα υπάρχει μια πολιτική επιθυμία της Ευρώπης ή μάλλον μια πολιτική αδυναμία της Ευρώπης να διαραγεί. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ότι η Ευρώπη και η υπερδυναμική φαντασίωση της Γερμανίας δεν θέλει τη διάρρηξη. Αυτό νομίζω. Το δίκιο του ισχυρότερου που περιγράφεται αυτή την ώρα. Το θέμα είναι πρακτέο τι γίνεται. Με τη διαφορά ότι ο ισχυρότερος έχει πολλές κλίμακες χαρακτηριστικών. Εγώ σαν πολίτης πρέπει να γνωρίζω τι μου ξημερώνει όμως. Μπήκαμε σε ένα ναι, αν θέλαμε να γνωρίζουμε ακριβώς τι μας ξημερώνει, υπήρχε ένας πολύ απλός τρόπος. Ποιος? Είχε προηγηθεί. Κάθε εισήγηση, κάθε mail των δανειστών γινόταν αποδεκτό και ξέραμε τι μας συνέβαινε. Στον επόμενο μήνα ξαναγεννιόταν το οικονομικό μας πρόβλημα και το οικονομικό μας αδιέξοδο. Γιατί το κέντρο δεν είναι λογιστικό, το κέντρο είναι παραγωγικό. Είναι παραγωγική αυτοβουλία, ανεξαρτησία, δυνατότητα να ανακάμψεις και πίστοση χρόνου, όχι χρημάτων. Πώς θα πληρώσουμε τέλος του μηνός, μπορείτε να μου πείτε? Νομίζω ότι θα υπάρξει και ένα μετά το τέλος του μηνός διάστημα. Μετά το τέλος του μηνός, το ξέρετε εσείς τι μπορεί να μας συμβεί? Το ξέρετε εσείς? Όχι, γι' αυτό ρωτώ. Το ξέρει ο φόβος σας? Το ξέρω, φοβάμαι. Του καθημερινού ανθρώπου. Μα γιατί κάνουμε αντιπαράθεση? Δεν κάνουμε αντιπαράθεση, αλλά λέω ότι είναι μέρος μιας νέας γλώσσας. Ζητώ από ένα βουλευτή της συμβουλήτευσης να μου πει τι ξέρει ότι θα γίνει την επαύριο. Νομίζω ότι δεν είμαι στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Προσπαθώ να ερμηνεύσω από τις απεικονίσεις της κυβέρνησης, από την διεθνή δημοσιογραφία και επίσης από την εμπειρία, από την εξήγηση που έχω δώσει με βάση τα προηγούμενα σήματα. Ναι. Αυτό λοιπόν που νομίζω είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ σκληρό μπραντεφέρ το οποίο θα συνεχιστεί. Και να σας πω κάτι, σημειώστε το. Ακόμα και αν καταλήξουμε στη συμφωνία τη Δευτέρα, ναι, η συμφωνία θα υφίσταται μια διαρκή επαναδιαπραγμάτευση, γιατί είναι η νέα γλώσσα της ευρωπαϊκής αμφιβολίας αυτό. Η Ευρώπη δεν μπορεί να συστήσει ένα απόλυτο πρόσωπο και άρα κάθε στοιχείο θα έχει μέσα του την αοριστεία. Θα ενσωματώνει μέσα του αυτή την αοριστεία. Είστε σαφείς. Ό,τι και συμφωνία να γίνει, πάλι είναι υποδιαπραγμάτευση. Κύριε Γιώργη.